επιστήμονες που πάτησαν το πόδι τους στον πλανήτη Άρη, αφότου ανακαλύφθηκε το οξυγόνο και το απίστευτο νερό. Έχουμε μαζί μας τον διάσημο σεξοδιαστημικό παιοσεξολόγο Νίκ Δε Αστροφρίκ. Γεια σας. Και τον ακόμη πιο διάσημο σεξοδιαστημικό παιοσεξολόγο Νίκ Δε Αστροβίκ Νίκ. Γεια σας. Και θα αναλύσουμε σαφέστατα την συχνότητα μαλακίας στους Αριανούς. Κύριε Νίκ Δε Αστροφρίκ, πείτε μου παρακαλώ, ποια είναι τα αποτελέσματα της πολύχρονης έρευνας? Λοιπόν, μετά την εξερεύνηση του πλανήτη Άρη. Μισό λεπτό, ένα βάλω μερικό διαφημίσεις. Τραγούδα λίγο. Λοιπόν, αυτοί οι δύο είναι χαμένοι, δεν βλέπω εγώ στο διάστημα. Προσπαθούν βέβαια να μας μιλήσουν κάτι για το διάστημα, δεν μπορώ να καταλάβω βασικά. Επιστρέψαμε λοιπόν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το οποίο ουσιαστικά δεν ήταν διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ένας μαλάκας από το ραδιοφωνικό σταθμό έλεγε παπαριές. Είχε πάρει το μικρόφωνο, τον πιάσαμε, τον μπαχλαρώσαμε, μην ανησυχείτε. Ο Παπαρότη. Επιστρέφουμε στον Νίκ Δε Αστροφρίκ, που θα μιλήσει για τα αποτελέσματα των ερευνών του. Παρακαλώ. Λοιπόν, ύστερα από μακρόχρονες έρευνες στον πλανήτη Άρη, αφού το ανακαλύφθηκε, όπως είπε και ο κύριος παρουσιαστής, το νερό και το οξυγόνο του, ανακαλύψαμε τη ζωή των Αριανών και μπήκαμε στα σπίτια τους, οι οποίοι μας φιλοξένησαν με ιδιαίτερη φροντίδα, όπως ακριβώς θα έκανε κάποιος Έλληνας στο όνομα του ξένου Δία. Yes. Ο Δίας είναι ο πλανήτης, εκεί πέρα ο κοντινός στον Άρη. Τα γνωρίζουμε αυτά, είμαστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, άκουσε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σεξουαλική ζωή των Αριανών είναι πανομοιότυπη με αυτή των Γήινων. Δηλαδή, αυνανίζονται κανονικά. Γαμάνε με ανοιχτά τα πόδια και από πάνω, δηλαδή το αποστολικό, το γνωστό, αυτή τη στάση. Ενώ έχουν και ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις. Όπως για παράδειγμα είναι ομοφιλόφιλοι ή λεσβίες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αυτή τη στιγμή ας αναφερθούμε στον άλλο διάσημο σεξοδιαστημικό παιοσεξολόγο, τον κύριο Νίκ Δε Μπικ Αστροφρίκ. Συγγνώμη, Νίκ Δε Αστροπίκτικ. Κύριε Νίκ Δε Αστροπίκτικ, πείτε μας και εσείς τα αποτελέσματα των δικών σας ερευνών πάνω στην συχνότητα μαλακίας στους Αριανούς. Κοιτάξτε να δείτε, τα δικά μας αποτελέσματα είναι σαφέστατα πιο αποτελεσματικά από ό,τι τα αποτελέσματα του κύριου Νίκ Δε Αστροφρίκ. Θα μου πείτε, είσαι ψώνιο? Όχι, δεν είμαι. Απλά αυτό έχει δείξει, η προτίμηση του κόσμου. Συγγνώμη, είμαι λίγο άρεστος. Σε συγκεκριμένο θέμα, έχουμε λοιπόν ανακαλύψει το εξής, ότι η αστρική πρωταλάντωση, με άλλα λόγια, η αστρική μαλακία ή αλλιώς η διαστημική μαλακία, δηλαδή με άλλα λόγια, η μαλακία των Αριανών, έχει οδηγηθεί σε απίστευτη παιοταλάντωση του οργάνου. Λοιπόν, προσέξτε. Οι Αριανοί, με το δεδομένο ότι έχουν πάνω από 7 χέρια, καταλαβαίνετε, και 5 πουλιά, αυτό το παρέλειψε να το αναφέρει ο κύριος Δε Αστροφρίκ. Με συγχωρείτε, δεν πειράζει, παρακαλώ τη δική σας φωνή, μη με αντιγράφετε. Μπορούν και τραβάνε το ένα πουλί ανά 10 λεπτά. Άρα δεν κουράζονται. Τα 7 χέρια, θα μου πείτε 7 χέρια 5 πουλιά δεν κολλάει, όχι. Με τα 5 τους χέρια τραβάνε τα 5 πουλιά και με τα άλλα 2 τραβάνε τα άλλα 2 που μπορεί να προεξέχουν από κάποιον άλλο Αριανό που έχει 3 χέρια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή ικανοποιούν και τον άλλον. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα στην κούραση. Οπότε τραβάνε μανιωδώς. Μέχρι να πλημμυρίσει ο τόπος. Γι' αυτό υπάρχει και ο φόβος των επιστημόνων ότι το νερό θα εξαλειφθεί και το μόνο που θα βρίσκει θα είναι άστρο σπέρμα και τίποτα άλλο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά και ας επιστρέψουμε στον κύριο Νίκ Δε Αστροφρίκ, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις δικές του έρευνες πάνω στην ποσότητα άστρο σπέρματος, που έχει καλύψει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του Άρη, κάπου στα 3 τέταρτα. Ακριβώς έτσι όπως τα ανέφερε και ο προηγούμενος συνάδελφος. Εννοείται τον κύριο Νίκ Δε Αστροπικτίκ. Μάλιστα. Παρακαλώ να δείτε το όνομά του γιατί νομίζουμε ότι τον υποτιμάτε έτσι. Όχι, τα βέβαια. Πάρει, καθόλου βέβαια. Ίσως είναι και ανώτερος από μένα διότι οι έρευνες του ήταν περισσότερο εμπεριστατωμένες και διαφέρουν από τις δικές μου κατά πολύ.
θα ήθελα να με συγχωρέσει για αυτή τη... την εκφώνηση ή την προσφώνηση, όπως θέλετε. Σας συγχωρώ, κύριε Νίκ, διαστροφή παχαπάστου, αλλά, χαρίστε παρακάτω, παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουν οι κύριοι αγροτές μας ότι η ποσότητα του αστροσπέρματος έγκυται στους 13.500 τόνους αν δεν τετραγωνικό χιλιόμετρο. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω, δεν μου είχα τόσο καλή σχέση με τη φυσική, μπορείτε να δω κάτι πιο για να καταλάβω, δηλαδή μέχρι που πάει. Λοιπόν, δηλαδή από απόσταση Αθήνα Ηράκλειο το πιάνει. Ακούστε, η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη. Ένα τετραγωνικό, Αλάσκα. Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι χιλιόμετρο. Είστε σίγουρος, μήπως είναι χιλιόμετρα. Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Μήπως μας κρύβεται την πραγματική ποσότητα που είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα. Προς Θεού. Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι ακριβώς η απόσταση ενός χιλιόμετρου πολλαπλασιαζόμενο επί ενός χιλιόμετρου. Ναι. Δηλαδή, η απόσταση είναι πολύ μικρότερη από αυτή της Αθήνας Ηράκλειο, αλλά η κάλυψη του σπέρματος έγινε στα 3 τέταρτα της απόστασης. Οπότε... όταν μιλάτε για κάλυψη, δεν είναι για τηλεοπτική κάλυψη. Όχι, όχι. Σπερματοκάλυψη, όπως λέγεται. Σπερματοκάλυψη. Είναι νέος όρος. Που λέμε να σου βάψω το δωμάτιο καμιά φορά να έρθω. Αυτό το πράγμα εννοείται. Ναι, κάτι. Το κάνω άσπρο το τείχο. Να το αυτό, το σοβάντισμα. Πρίσω. Το σοβάντισμα αυτό. Ναι. Καταλάβαινε. Με τα παχύρευση το πείμα. Ακριβώς. Τι να κλάσει το ώμο δηλαδή. Έτσι. Τι να κλάσει πια. Ναι. Πάμε να κάτω. Ακούσαμε. Το pH όπως έχει μετρηθεί είναι... Το pH του σπέρματος. Το pH. Το pH. Με pH μετρά ειδικά. Πεχά ακριβώς, τι εννοείται με το πεχά, το πεχά. Τον αριθμό οξύτητας. Τα βλάχικη λέξη μου κάνει. Ο αριθμός. Όχι, είναι ο αριθμός. Μήπως εννοείται εκείνη την αγγελία που είχαν βάλει στο αμάν που έλεγε 60 κίδια, για έχα. Όχι. Τα πεχά. Όχι, καμία σχέση. Όχι, δεν είναι. Ακούστε, είναι φυσικός όρος. Είναι φυσικός όρος. Φυσικός όρος. Φυσικός και χημικός μαζί. Τοποθετείται σαν όρος στα νοσοκομεία. Όχι, είναι όρος. 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 Όχι όρος. Ενώ όρος, ορολογία, ανήκει σε μια ομάδα λέξεων. Ορολογιακή βούμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όχι, ορολογιακή. Γράφεται με διαφορετική ορθογραφία. Όμικρον, όμικρον. Α, ορολογία, όμικρον, όμικρον. Ορέστης, ας πούμε. Ορέστης, όχι, αυτό είναι όνομα. Δεν έχει καμία σχέση. Όμικρον, όμικρον όμως. Ορέστης δεν έχει δύο όμικρον. Ναι, αλλά το ορέστης είναι δύο όμικρον. Ναι, αλλά είναι δύο λέξεις. Αν δεν συγχωρείτε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, μετά την ορολογιακή βόμβα τη λέγαμε. Δεν μιλούσαμε για βόμβα, μιλούσαμε για το pH. Ναι, αλλά όταν δηλαδή θα έχεις τα εξπερματώσουν, είναι σαν μια βόμβα να σκάει πάνω στον Άρη. Έτσι. Φαίνεται ακόμα και από τη γη αν παρατηρηθεί με γυμνό μάτι. Με γυμνό μάτι εννοείται θα το βγάλουμε. Όχι, εννοώ δεν θα το ντύσουμε. Συγγνώμη, ας κάνουμε. Κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή. Μου λέτε ότι είναι σαν βόμβα, δηλαδή τσαστίφλουδο. Μου λέτε ότι είναι σαν βόμβα και μετά μου λέτε ότι είναι ορολογιακή, με ειρωνεύεστε. Όχι, προς Θεού. Δεν είναι ορολογιακή, είναι απλά βόμβα. Είναι μια βόμβα με κατόνο μολότοφ. Μολότοφ, μα μολότοφ, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον Άιτ. Έχουμε τις αριότοφ. Δεν τις γνωρίζετε, είναι καινούργιες. Όχι, δεν έχω πάρει μέρος σε επεισόδια βίας στον Άρη για να ξέρω και την αριότο. Δεν ξέρω αν εσείς κάνατε κάτι αντίστοιχο. Όχι, βέβαια, εμείς απλά παρουσιάζουμε την εκπομπή. Πέστα στον Νίκ. Πέστα στον Νίκ επιτέλους. Τόση ώρα. Θα ήθελα να σας πω το pH, αλλά με διακόπτεται συνεχώς. Μα δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό το pH, τι είναι, και ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Το pH είναι ο βαθμός οξύτητας ενός μείγματος. Όταν λέμε μείγμα μπορούμε να πούμε και ένα μείγμα, ας πούμε, σοκολάτα, καραμέλα. Έτσι ακριβώς. Έχει pH ουδέτερο. Έχει ουδέτερο pH. Γύρω στο 7. Αρσενικό pH πότε έχει. Αρσενικό pH και θηλυκό pH δεν υφίστανται ως όρος. Ως ορφινά υψηλωρίτη. Ως ορολογία θα ήθελα να πω. Το ορολογία είναι ορολογιακή. Όχι ορολογιακή βόμβα. Πάλι σταμάτα πιάσαμε. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο pH και ας αφήσουμε τις περαιτέρω τα περίεργα σχόλια. Σας παρακαλώ. Ναι, το pH είναι περίεργο, περίεργη λέξη. Όχι, είναι pH, δεν είναι περίεργο. Πολύ καλά, λοιπόν, ας πάμε στο pH. Θέλετε να το λέμε pH, όπως είναι και τα αρχικά του. pH. 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 Καλό μου ακούτε, και πάλι έχω μια απορία αυτό το pH. Το pH αυτό πρέπει το pH, είναι σαν το pH που έχω μια ανάπηρη. Όχι, σαν το pH που έχει το πόδι. Μάλιστα. Πι, το γράμμα πι της αγγλικής αλφαβήτου ή της λατινικής. Αγγλική, συγγνώμη, είναι πι που είναι σαρό, δηλαδή είναι ρο. Ναι, είναι ρο, χα. Ρο με αλλά, ας πούμε. Οκ.
κυρόχα πέχα. Με πι ελληνικό. Πι ελληνικό. Όχι. Ρο ελληνικό και πι αγγλικό. Δηλαδή ροφεχά. Υπεροχά μάλλον. Προχά. Σιγά-μι και πυρόχα. Συγγνώμη. Είναι πρόκα. Ροχά. Δεν έχει κάπα. Έχει AIDS. Ήρθα. Συγγνώμη. Έχουν οι Αριανοί AIDS. Έχει προχωρήσει τόσο αυτή η ασθένεια πλέον. Ναι, ακούστε. Εμείς οι δύο που πήγαμε, εγώ και ο κύριος συνάδελφος, αν μου επιτρέπει να τον αποκαλώ έτσι. Σαφέστατα, σαφέστατα. Μεταφέραμε κάποια γονίδια ανθρώπων που είχαν προσβοληθεί από AIDS, ώστε να μεταφέρουμε και αυτή την ασθένεια στον Άρη, για να δούμε ως πειραματικό στάδιο πώς μπορεί να εξαρτηθεί έτσι όπως αυτοί έχουν πέντε πουλιά και τους γαμάνε με και δέρνουν. Πολύ δηλαδή... ενδιαφέρον, αλλά έχω μία πορεία με αυτή την πρόταση που μόλις ξεφωνήσατε. Για πείτε μου. Το γονίδια. Έχει καμία σχέση με το γονίδι. Και ο γονίδιος έχει γονίδια. Δηλαδή όλοι οι άλλοι δεν έχουν γονίδια, μόνο γονίδι. Όχι, είπα και ο γονίδις. Όλοι οι άλλοι έχουν γονίδια. Και ο γονίδις έχει γονίδια και τα γονίδια έχουν γονίδια. Οι άλλοι έχουν γονίδια. Όλοι έχουμε γονίδια. Όλοι έχουμε γονίδια. Βρίσκεται μέσα στον καριότυπο που βρίσκεται στα ευκαριωτικά κύτταρα. Είναι ο βαθμός συγκέντρωση του DNA στο αίμα. Μισό, ο καριότυπος. Καριότυπος. Α, είναι κάποιος τύπος που είναι καριός. Όχι, είναι τα χρωμοσώματα. Το σύνολο των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου. Χρωμοσώματα είναι τα σώματα που χρωματιστά εννοείται. Δηλαδή, εγώ όχι. Ξέρω ότι είμαστε μαύροι, είμαστε λευκοί, είμαστε κίτρινοι. Έχετε δει και πράσινους. Χρωμοσώματα είναι όρος. Συγγνώμη, τώρα δεν είναι το όρος του κουλούγωνα. Όχι, βέβαια, είναι ορολογία. Είναι ορολογία, μάλιστα. Δεν θα σας πω για πρόβλημα πάλι, γιατί μάλλον έξω να πέσω. Όχι, μαλακία να πείτε. Οπότε για να καταλάβω η ποσότητα που σπέρνουμε σε αυτό το πλανήτη, έχει φτάσει και αυτό απροχώρηστο, περπατητό. Να φανταστείτε, στάζει στο διάστημα. Συγγνώμη, υπάρχει ένα στο διάστημα στάζει. Δηλαδή πάει κάποιος με το σταγονόμετρο και ρίχνει. Όχι, στάζει το σπέρμα αυτό το πλανήτη. Α, στάζει. Έχει καταρρύψει και τον νόμο της βαρύτητας ακόμη και τον νόμο των μεταξύ της έλξης του πυρήνα, του πλανήτη και του ήλιου. Ο νόμος της βαρύτητας είναι σαν τον νόμο του Ηρακλείου. Όχι, είναι πιο μεγάλος. Πιάνει από εδώ μέχρι μη σου πω πού. Μη σου πω πού. Μη σου πω πού. Αρχικά είναι. Α, είναι αρχικά μου σου πού. Έτσι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά και νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί με αυτή τη συζήτηση. Θα σας πούμε ένα γεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα πούμε και ένα γεια στον Nick the Big Dick, ο οποίος δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί έκλεισε ο λαιμός του ξαφνικά και αναγκάστηκε και να αποχωρήσει στη μέση της συζήτησης πάνω στις βόμβες. Ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε ξανά εδώ για την εκπομπή. Πέστα στο